Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπητοί φίλοι της Θράκης, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή Πρόσωπα και Θέματα την κυρία Άννα Φραγκουδάκη, κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη για λόγους καθαρά τεχνικούς και έτσι δεν έχετε την δυνατότητα παρέμβασης. Το θέμα που θα συζητήσουμε, μια και αναφερθήκαμε στο προσκεκλημένο πρόσωπο, είναι η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων. Κυρία Φραγκουδάκη, σας καλωσορίζω. Υπάρχει έτσι μια περίσσια υποκρισία στην εποχή μας και κανείς διστάζει να χρησιμοποιεί λέξεις, όπως είπα, νιώθω χαρά και τιμή που είστε μαζί μου. Εγώ όμως συνηθίζω να εκφράζομαι έτσι όπως αισθάνομαι. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω αυτή την τιμή να συζητώ μαζί σας και μάλιστα πάνω σε ένα συγκεκριμένο και πολύ ευαίσθητο για την περιοχή μας θέμα. Θα ήθελα να μας πείτε τον ακριβή σας τίτλο. Είπαμε ότι είστε κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Θα ήθελα τον ακριβή τίτλο να μας πείτε, χάρη των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν. Βεβαίως, να σας ευχαριστήσω προηγουμένως για την πρόσκληση και να σας πω ότι και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και ευχαριστώ που με καλέσατε για δύο λόγους. Ο ένας γιατί πράγματι είναι πολύ χρήσιμο να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές για θέματα τα οποία ακούν ακροθυγώς από διάφορες πηγές. Και το άλλο, επειδή δεν είστε δημοσιογράφος, αλλά είστε δημοσιογράφος πρώην εκπαιδευτικός, και έτσι υπάρχει και άλλο επίπεδο συνεννόησης. Είμαι κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας τα τελευταία 8 χρόνια. Τα προηγούμενα 16 εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μάλιστα, έχετε την ευθύνη ενός συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο, όπως ήδη έχουμε πει, λέγεται ή είναι μάλλον το πρόγραμμα «Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων». Ακριβώς. Η εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία είναι μια υπόθεση πολύπλοκη και πολυσύνθετη. Γι' αυτό και έχει και σοβαρά προβλήματα. Ένας λόγος λοιπόν που έχετε αναλάβει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα είναι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Ακριβώς. Πριν όμως επισημάνουμε, πριν ασχοληθούμε με τα αίτια τα οποία δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, είναι δυνατόν να κάνουμε μια σωστή παρέμβαση στην διαδικασία, την εκπαιδευτική, στην αγωγή? Δεν θα πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι, οι σοβαροί λόγοι που έχουν δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, και έτσι η εκπαίδευση αυτή, θα έλεγα με πλήρη συνέστηση του τι λέω, ότι είναι πολύ υποδεέστερη και ως προς το αποτέλεσμα συγκριτικά με την εκπαίδευση στα χριστιανικά μας σχολεία. Σωστά. Έχετε πολύ δίκιο. Και για τα δύο που είπατε έχετε δίκιο. Και ότι η εκπαίδευση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο μέσον όρο της εκπαίδευσης αντίστοιχα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Και στο ότι πρέπει κανείς να δει πριν απ' όλα τα αίτια της κακής κατάστασης για να μπορεί να τα διορθώσει. Αυτό που είπατε δικαιολογεί απολύτως και την ύπαρξη αυτού του μεγάλου προγράμματος, στην οποία, από όσο ξέρω, είναι και η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας, αντί να κάνει μια μεταρρύθμιση όπως κρίνει ή όπως κρίνουν εκείνοι που συμβουλεύουν τους υπουργούς, και να την εφαρμόσει για να διορθώσει την κατάσταση, κάνει ένα μεγάλο τριετές πρόγραμμα το οποίο περιέχει τον εντοπισμό των αιτίων γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα και κυρίως γιατί δεν μαθαίνουν ελληνικά στο σχολείο, πρώτα, μετά την προσπάθεια διόρθωσης αυτού του φαινομένου και μάλιστα με πειραματικό τρόπο, δηλαδή για 3 χρόνια προσπαθεί να εφαρμοστεί μια αλλαγή με τη συνεργασία των δασκάλων σχολείο το σχολείο σε όλη τη Θράκη, σε κάθε μειονοτικό σχολείο, έτσι ώστε η πρόταση που θα γίνει για μεταρρύθμιση στον Υπουργό για να τη φέρει σε εφαρμογή, να την προτείνει δηλαδή στη Βουλή, θα είναι πια μια πρόταση που θα έχει στην πράξη αποδειχτεί σωστή, κάτι που θα εφαρμόζεται, θα έχει επιτυχία. Έχετε περιέλθει τον χώρο της Θράκης πάρα πολλές φορές, έχετε πάει σε διάφορα σχολεία. Το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει η μουσουλμανική μειονότητα σας έχει απασχολήσει? Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα που μας απασχόλησε
Είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, γιατί τα σχολεία έχουν τόσο ψηλό ποσοστό αποτυχίας, τα μειονοτικά σχολεία. Και διαπιστώσαμε ότι τα αίτια είναι βεβαίως πολλά. Ένα από αυτά είναι η γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση των οικογενειών που έχουν, με τον οποίον τα παιδιά της πηγαίνουν στα μειονοτικά σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά, ενώ είναι Έλληνες πολίτες, φτάνουν 6 χρονών και μπαίνουν στην πρώτη του δημοτικού ζώντας έξω από το περιβάλλον της ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι μια μεγάλη πρώτη δυσκολία και ένα μεγάλο πρώτο εμπόδιο που πρέπει το σχολείο να αναστείλει, δηλαδή να κάνει παραπάνω προσπάθεια. Μαζί με αυτό το δεύτερο πολύ σημαντικό αίτιο που έχουμε εντοπίσει είναι, αυτό όμως είναι και κοινός τόπος γενικά στη Θράκη, θέλω να πω όλοι οι δάσκαλοι που έχουν εμπειρία των μειονοτικών σχολείων συμφωνούν απολύτως σε αυτό, ότι τα βιβλία για τη διδασκαλία της ελληνικής δεν είναι κατάλληλα βιβλία, επειδή είναι γραμμένα για παιδιά που μιλούν ελληνικά στο σπίτι. Τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο βουβά, βεβαίως μιλάνε. Επομένως μπαίνουν στην πρώτη του δημοτικού και μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση της γλώσσας που μιλάνε. Και εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Πρέπει να μάθουμε και να μιλάνε και να γράφουν και να διαβάζουν παιδιά που έχουν άλλη μητρική γλώσσα. Επομένως, τώρα αυτό κάνουμε δηλαδή. Φτιάχνουμε βιβλία που η παιδαγωγική που τα στηρίζει είναι η μέθοδος εκμάθησης δεύτερης γλώσσας. Μάλιστα, για την Θράκη, ειδικότερα τα βιβλία που πάνε στα μειονοτικά σχολεία, είναι μια υπόθεση που έχει ένα ιστορικό βεβαρημένο. Παλιότερα η ελληνική πολιτεία είχε κάνει κάποια βιβλία, επειδή τα βιβλία που περίμεναν οι μουσουλμανόπαιδες από την Τουρκία στην γλώσσα την τουρκική δεν έρχονταν, καθυστερούσαν και μάλιστα ήσαν επίοικως απαράδεκτα και σε ό,τι αφορά την ύλη αλλά και αισθητικά. Η ελληνική πολιτεία έκανε ένα βήμα τολμηρό και θα έλεγα πλέον ενδεδειγμένο, εκτύπωσε κατάλληλα βιβλία και τα έδωσε. Πλην όμως οι δάσκαλοι των σχολείων αυτών, οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, δεν τα δέχτηκαν. Μάλιστα έγινε έτσι μια έντονη αναταραχή. Κάποια βιβλία τα διώξαν από τα σχολεία, άλλα κρύψαν, άλλα κάψανε, μεσολάβησε και η δικαιοσύνη και τέτοια πράγματα. Σήμερα η κατάσταση είναι βελτιωμένη, γίνονται αποδεκτά αυτά που εσείς εισαγάγετε ως βιβλία. Ναι, καταρχήν μου δώσατε ένα παράδειγμα που αφορά τα βιβλία στην τουρκική γλώσσα. Μάλιστα. Ναι, τη γνωρίζω βεβαίως αυτή την ιστορία και ξέρω ότι τα βιβλία δεν έγιναν δεκτά ιδίως από τους γονείς και όχι τόσο από τους δασκάλους, και ότι οι δάσκαλοι βρέθηκαν λίγο και στα δυο στενά με αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση του 92. Γνωρίζω επίσης ότι κανείς δεν κατηγόρησε τα βιβλία τα ίδια, δηλαδή το περιεχόμενό τους, και ότι το όλο θέμα θεωρείται τώρα από τους υπευθύνους του Υπουργείου, ξέρετε, γιατί και εγώ δεν έχω ανάμειξη καθόλου, δεν έχουμε καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά το τουρκόφωνο μέρος του προγράμματος. Η δική μας η δουλειά αφορά το ελληνόφωνο μέρος του προγράμματος. Αυτή είναι η δικαιοδοσία μας. Ναι, σας διακόπτω, το έχω αυτό υπόψη μου. Ναι. Αλλά θέλω να σχολιάσουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει γενικά σε ένα μειονοτικό σχολείο. Ναι. Αυτή ήταν η επιδίωξη της ερώτησης. Αυτή τη στιγμή, από την πρώτη μέρα πέρσι το Σεπτέμβριο που αρχίσαμε την πρώτη επαφή με τους δασκάλους μειονοτικών σχολείων, δεν συναντήσαμε εμείς κάποιο κλίμα ιδιαίτερα αρνητικό από καμία κατεύθυνση. Δηλαδή η πρόθεση των δασκάλων είναι γενικότερα, δηλαδή οι δάσκαλοι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι τόσο κακή και η επίπτωση πάνω στους ίδιους του δασκάλου αυτού του φαινομένου της, πώς να την πω, της ματέωσης του δασκαλικού ρόλου είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος.
Επομένως, κάθε τι που θα βελτιώσει τις συνθήκες και θα κάνει λίγο καλύτερη και τη ζωή των δασκάλων, που είναι πολύ δύσκολη σε αυτά τα σχολεία, νομίζω ότι είναι επιθυμητό. Εκεί που υπάρχουν διαφορές απόψεων είναι στους εγγενείς φόβους που έχουν ιδίως οι Θρακιώτες χριστιανοί για την πολιτική διάσταση αυτού του θέματος. Ναι. Είναι μια ενότητα που θα τη σχολιάσουμε ιδιαίτερα. Θέλω να υπενθυμίσω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Άννα Φραγκουδάκη, κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία έχει και την ευθύνη ενός προγράμματος στο χώρο το δικό μας, στο χώρο της Θράκης. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται «Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων». Πρέπει να τονίσουμε, πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου, κυρία Φραγκουδάκη, ότι μακριά από μας κάθε έννοια και διάθεση ρατσισμού. Πλην όμως είναι απαραίτητο κάποια πράγματα να τονίσουμε, γι' αυτό θα επισέλθουμε και σε υποθέσεις που ενδεχομένως έχουν το στοιχείο της αιχμηρότητας. Παλιότερα είχε κάνει, επειδή αναφερθήκατε στους μουσουλμάνους δασκάλους, που με ένα θετικό τρόπο σας αντιμετωπίζουν, αν σωστά σας ερμηνεύω. Ναι, όχι μόνο στους μουσουλμάνους, σε όλους τους δασκάλους. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους τους δασκάλους. Θέλω σε αυτή τη φάση να απομονώσω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, βεβαίως. Παλιότερα η ελληνική πολιτεία έχει κάνει μια πολύ θετική χειρονομία προς τους μουσουλμάνους δασκάλους. Δεν μπορώ επακριβώς να θυμηθώ, ήμουνα τότε στην εκπαίδευση, 83-84 ίσως ήταν, επεδίωξε την ασφάλισή τους μέσω του ΙΚΑ, ώστε οι συνθήκες οι εργασιακές να βελτιωθούν. Ήσαν απολύτως αντίθετοι με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ήταν για καλό τους. Ναι. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι έρμεα των παραγόντων του κάθε χωριού. Έχουν δηλαδή εργοδότες οι οποίοι είναι απολύτως ανεξέλεγκτοι. Εδώ έχει ευθύνη και η ελληνική πολιτεία. Δεν πληρώνουν καμία ασφάλιση για τους δασκάλους και κανείς δεν ξέρει με τι όρους προσλαμβάνονται. Παρά τα αυτά όμως, την εποχή εκείνη, κάνω λίγο μακρηγορό, είναι απαραίτητο όμως να υπογραμμιστεί αυτό το ιστορικό. Παρά τα αυτά όμως αντιδράσανε, δεδομένου ότι από διάφορα κέντρα που επηρεάζονται, αυτά είναι στην Θράκη γνωστά πράγματα, τα κέντρα είναι και στο εσωτερικό της χώρας μας, είναι και στο εξωτερικό. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω, μακραίνοντας και ενδεχομένως, αγαπητοί φίλοι, γινόμενος και κουραστικός, ότι εγώ έχω πάρα πολλούς και καλούς φίλους μουσουλμάνους δασκάλους, με τους οποίους έχω άριστες σχέσεις και προσωπικές και οικογενειακές. Αλλά η υπόθεση έχει έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα ολόκληρη, για όλα τα κοινωνικά ζητήματα που είναι δύσκολα, τα πράγματα αλλάζουν τα τελευταία χρόνια, μιλήστε για 82. Αλλάζουν τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα και προς την καλύτερη κατεύθυνση. Αυτό ότι είναι γενικό. Τώρα μου είπατε για ένα θέμα που αφορά, υποθέτω, κάποιους μουσουλμάνους δασκάλους, γιατί μερικοί είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, μερικοί δεν είναι και πληρώνονται από τις κοινότητες. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι που έχουν αποφοιτήσει από την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εδώ να προσθέσουμε ότι ιδρύεται και ένα τμήμα για το προσεχές ακαδημικό έτος. Θα έλεγα μία αναβάθμιση αυτής της Ακαδημίας θα είναι. Εγώ μιλώ για τους δασκάλους που δεν είναι δημόσιοι. Που προσλαμβάνονται από την. Για την ασφάλιση. Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για την ασφάλιση. Θέλω με αυτό να τονίσω ότι υπάρχει μία αρνητική διάθεση των δασκάλων αυτών απέναντι κάθε προσφορά από την ελληνική πολιτεία. Ναι. Αυτό το εγώ δεν θα έλεγα. Η δική μου εμπειρία. Η επαφή με όλους αυτούς τους δασκάλους, γιατί έχω συστηματική επαφή μαζί με πολλούς συνεργάτες βεβαίως, με όλους τους δασκάλους μειονοτικών σχολείων από την πρώτη μέρα αυτού του προγράμματος και θα κρατήσει ως το τέλος. Δεν έχω καθόλου την εικόνα ότι υπάρχει μία αρνητική στάση των δασκάλων. Μάλιστα. Νομίζω ότι και οι δάσκαλοι της μειονότητας είναι, όπως όλες οι ομάδες, μία κοινωνία. Δηλαδή έχει μια μεγάλη ομάδα μέσα, μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που είναι σχετικά σόφρονες, που θέλουν όλα να πάνε καλύτερα, έχει ενδεχομένως κάποιους ακραίους. Όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν ακραίους. Για το θέμα που μου είπατε, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό από όσα είπατε, έμεσα πολιτικό, το εάν επηρεάζονται από κέντρα
αλότριων συμφερόντων. Αυτό, το ένα που θα είχα να σας απαντήσω είναι ότι δεν αφορά πάλι αυτό το σύνολο των μουσουλμάνων, αφορά κάποια άτομα ενδεχομένως και ίσως όχι τα περισσότερα. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την επίδραση, έχω την εντύπωση ότι μια κοινωνία που έχει μια μειονότητα, η οποία αλλάζει μια πολιτική δεκαετιών που όλοι δέχονται σήμερα στη Θράκη ότι ήταν λαθεμένη, εθνικά λαθεμένη και κοινωνικά κακή, εφαρμόζει την ισονομία, επιδιώκει την ένταξη, την αρμονική στην κοινωνία των παιδιών αυτής της μειονότητας με τη μόρφωση, στοχεύει να ανοίξει τους δρόμους της ευρωπαϊκής προόδου σε όλο τον πληθυσμό. Αυτά τα φαινόμενα νομίζω ότι επιδρούν έτσι ώστε την πλειοψηφία την κάνουν να σκέπτεται με σοφροσύνη που είναι τελικά το συμφέρον των παιδιών της. Μάλιστα, θα κάνω ακόμα μερικά ερωτήματα έτσι μικρά και απαραίτητα για το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ήδη αναφέρθηκα και στη συνέχεια θα μπούμε ειδικότερα στο πρόγραμμά σας. Μην έχετε την εντύπωση ότι το πρόγραμμα, θα το θέσουμε σε δεύτερη μοίρα, είναι το κυρίως θέμα μας. Θέλω να κάνω μια πρόταση έτσι όπως τη σκέφτομαι εγώ και συμπολίτες, διότι το θέμα της εκπαίδευσης και δεδομένης της προσωπικής μου ιστορίας αλλά και του γεγονότος ότι ζω εδώ στην Θράκη 35 χρόνια με κάνει να έχω μια άποψη πιο συνολική ακούγοντας ανθρώπους συμπολίτες. Η κοινωνία της μειονότητας δεν μπορεί να δώσει έτσι μια όθηση, όταν λέω η κοινωνία εννοώ κάποια άτομα φωτισμένα, δηλαδή να δημιουργηθούν κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι με πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα, ώστε να αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση και τα βιβλία, εννοώ την εκπαίδευση στο μέρος που αφορά τα ελληνικά μαθήματα, με μια ζέση που σήμερα δεν υπάρχει αυτή. Τώρα μου βάζετε ερωτήματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω. Τι να σας πω. Εγώ ξέρω, παραδείγματος χάρη, έχω μελετήσει τα προβλήματα της κακής εκπαίδευσης και τα προβλήματα της χαμηλής επίδοσης των παιδιών που έχουν κοινωνικά αίτια. Έχω δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνει αντίστοιχες εργασίες στο παρελθόν για την ανισότητα την κοινωνική στην εκπαίδευση με παιδιά καθυστερημένων ορεινών περιοχών της χώρας που δεν έχουν σχέση με προβλήματα όπως η μειονότητα. Στην Ήπειρο, παραδείγματος χάρη, σε ορεινά, απομονωμένα χωριά, τσακισμένα από τη μετανάστευση, ξέρετε, που έχουν αδειάσει από τον πληθυσμό τους, με γέροντες και μικρά παιδάκια που οι γονείς τους είναι στη Γερμανία μετανάστες και με συνθήκες πολιτισμικές και μορφωτικές που δεν επιτρέπουν στα παιδιά να μάθουν γράμματα. Δηλαδή, επομένως, έχω να σας πω ότι για κάθε ανθρώπινη ομάδα που θα μου πείτε δεν καταλαβαίνει, γιατί το λένε αυτό οι δάσκαλοι συχνά, την αξία της μόρφωσης, έχω να σας απαντήσω ένα κατάλογο από αίτια που είναι κοινωνικά, που δεν αφορούν τη θέληση ή την επιθυμία των ανθρώπων και ότι μόλις ανοίξει κανείς ένα μικρό μονοπατάκι και τους δώσει την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα στο καλό και το κακό, τη μόρφωση και την αγραμματοσύνη, θα διαλέξουν το καλό, το σωστό και τη μόρφωση. Μάλιστα. Παντού στον κόσμο. Θέλω να σας δεσμεύσω, όπως κατηδίαν ήδη μιλήσαμε, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, ότι προσεχώς μετά παρέλευση κάποιων μηνών θέλω να κάνω μαζί σας μια εκπομπή με την προϋπόθεση όμως ότι θα μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και άλλοι παράγοντες και κυρίως από τον χώρο της μειονότητας, διότι κατά καιρούς ακούμε διαφόρους συμπολίτες και από την πλευρά των χριστιανών και από την πλευρά των μουσουλμάνων, οι οποίοι λένε όμως μία κοινωνική πρωτοβουλία, όπως είπα στην αρχή, δεν παίρνει κανένας, ώστε να συνδράμει το έργο των δασκάλων. Επίσης θέλω να σταθώ λίγο και στην συνθήκη της Λοζάνης, στην οποία η ελληνική πολιτεία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Συνθήκη της Λοζάνης. Ναι, δεν είναι καθόλου της αρμοδιότητάς μου, πραγματικά. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, η ελληνική πολιτεία ήδη την έχει υπερκεράσει και κάνει πάρα πολλά περισσότερα από όσα προβλέπει ή όφιλε να κάνει σύμφωνα με τη συνθήκη. Αυτό, αν
θα είναι όπως το λέτε. Εγώ δεν ξέρω καθόλου τα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, καθόλου. Θέτω, δεν ξέρω νομικά, καθόλου. Ναι. Αυτό το ζήτημα και το πραγματικά... θέτω διότι κατά καιρούς και κατά περίπτωση γίνεται εκμετάλλευση αυτής της συνθήκης. Παράγοντες της μειονότητας άλλοτε την επικαλούνται. Ναι. Στο σχολείο πάντως τα προβλήματα που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε, ναι, δεν λέω για ακόμα δισκάλους. Και τις αντιρρήσεις δεν έχουν άλλοτε, σχέση. Άλλοτε την επικαλούνται ότι παραβιάζεται και άλλοτε λένε ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή, αλλά τι σχέση έχει με το σχολείο? Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα, κύριε Παπουτσί. Ναι. Το σχολείο όμως. Ούτε καν τον Υπουργό Παιδείας. Δηλαδή και ο Υπουργός Παιδείας δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα για μια διεθνή συνθήκη. Δεν είναι εξεκομμένο από το πλέγμα ολόκληρο που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας στο σχολείο. Γι' αυτό το αναφέρω. Για ένα άλλο ερώτημα, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω να σας πω τίποτα. Δεν θέλετε να μπείτε σε αυτό και δεν. Μόνο που με ακούγεται λίγο παλιά εμένα, ξέρετε. 1923 ναι, τώρα ναι, πράγματι, έχει αλλάξει τόσο πολύ ιστορία από τότε. Ένα άλλο θέμα θέλω να πω, η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων να αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ενιαία. Έχουμε τουρκογενείς, έχουμε πουμάκους, έχουμε αθήγκανους, τσιγκάνους. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός? Σε ποιο θέμα τώρα? Στο θέμα της γλώσσας. Της εκπαίδευσης τους? Της εκπαίδευσης τους, ναι. Όχι, αντίθετα. Εγώ θα έλεγα ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να διαχωρίζει τις ομάδες, γιατί καταλήγουμε, ξέρετε, και σε ένα σχήμα μετά. Υπήρξαν παραδείγματα σε άλλες χώρες, τα έξυπνα παιδιά χώρια από τα λεγόμενα όχι έξυπνα. Όχι, το σχολείο πρέπει να είναι ενιαίο. Δεν εννοώ αυτή την άποψη. Ναι. Εννοώ σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Αλλιώς θα ήταν και φασιστικό θα ήταν αν είχαμε τέτοιες ομάδες. Αλλά υπάρχει μια πουμακική γλώσσα. Ναι, υπάρχει βεβαίως, μια γλώσσα των Αθηγάνων. Αυτές δεν διδάσκονται. Δεν διδάσκονται στο σχολείο. Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό που εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η μητρική γλώσσα του παιδιού επηρεάζει, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές της, την ευκολία ή τη δυσκολία του να μάθει ελληνικά. Επομένως, άλλες δυσκολίες συναντάει, γιατί είναι και πολύ διαφορετικές γλώσσες, το παιδί το τουρκόφωνο για να μάθει ελληνικά, γιατί η γλώσσα του έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, είναι συγκολητική γλώσσα, δεν είναι όπως όλες οι ινδοευρωπαϊκές και ελληνική γλώσσα αναλυτική, έχει τελείως διαφορετική σύνταξη, δεν έχει άρθρα και γέννη αντίστοιχα με τις ελληνικές. Πρέπει λοιπόν το παιδί να συνηθίσει στην ελληνική γλώσσα πράγματα παράξενα που δεν έχει η μητρική του. Ένα σλαβόφωνο παιδί, επειδή είναι μια άλλη οικογένεια γλωσσών ινδοευρωπαϊκή, θα έχει άλλες ευκολίες και άλλες δυσκολίες. Επομένως, εμείς για να του μάθουμε ελληνικά και επειδή φτιάχνουμε βιβλία που είναι μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής από παιδιά που δεν τη μιλάνε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι άλλες δυσκολίες έχει το τουρκόφωνο και άλλες δυσκολίες έχει το πομακόφωνο παιδί. Μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία του προγράμματος, αφού είπαμε κάποια πράγματα που ήταν, δεν ξέρω, ίσως ενδεχομένως δεν ήταν ευχάριστα για εσάς, αλλά ήταν όχι, απαραίτητο. Είναι κομμάτια των δυσκολιών. Έτσι, είναι απαραίτητο βεβαίως να τονιστούν αυτά τα πράγματα. Να μπούμε τότε στην ουσία αυτού του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα τώρα εσείς το λέτε ένα πρόγραμμα δοκιμαστικό. Ναι, δεν το λέω εγώ, ξέρετε, τίποτα. Υπάρχει και μια παρεξήγηση, λένε το πρόγραμμα της κυρίας Φραγκουδάκη εδώ στη Θράκη το, και δεν μου ανήκει αυτή η τιμή. Έλεγα, ναι, θα το ναι, δεν μου ανήκει αυτή η τιμή, έτσι, διότι... Έτσι είναι γνωστό εδώ, ναι, στην Κομωτινή. Μολονότι δεν πιστεύω είναι σωστό. Και στην Ξάνθη και στον Εύρο. Να σας εξηγήσω όμως, γιατί έχει πια σημασία, γιατί το λέω. Δεν είναι μόνο από σεμνότητα. Δεν είναι δικό μου με την έννοια ότι είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αφενός, αλλά αυτό τι σημαίνει? Το Υπουργείο δεν μου ανέθεσε να σχεδιάσω ένα πρόγραμμα μαζί με συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μου ανέθεσε να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα μαζί με συνεργάτες. Δηλαδή, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από το Υπουργείο Παιδείας σε όλες τις λεπτομέρειες και όταν υπογράφτηκε το πρόγραμμα αυτό από την επίσημη πολιτεία και τις Βρυξέλλες, γιατί ξέρετε ότι είναι βασικά εθνική χρηματοδότηση αλλά με ευρωπαϊκά κονδύλια, ήταν ένα έτοιμο, πλήρες πρόγραμμα με κάθε λεπτομέρεια διατυπωμένο από το Υπουργείο. Βεβαίως, εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες μου που δουλεύουν από όλα τα πανεπιστήμια που δουλεύουν σε αυτό, συμφωνούν με το περιεχόμενο. Δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θεωρούμε σωστό. Αλλά δεν είναι η δική μας αντίληψη. Καταλάβατε, είναι λεπτομερέστατα η αντίληψη του Υπουργείου Παιδείας. Γραμμένη
σε μακροσκελή κείμενα. Μάλιστα, υπάρχει μια ένσταση πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, ότι συντάχθηκε το πρόγραμμα αυτό από ανθρώπους που δεν είχαν ειδικότερη εξοικείωση με τον χώρο της Θράκης και της μειονότητας. Από όσο ξέρω, το πρόγραμμα αυτό το υπογράφουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των Βρυξελών για τη χρηματοδότησή του και υπογράφουν όλο το περιεχόμενο. Από όσο ξέρω, το έχουν φτιάξει ειδικοί στα διαπολιτισμικά ζητήματα και στα θέματα μειονοτήτων, τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε, δεν είμαστε εμείς, να εργαστούν για εξάμηνα ολόκληρα στο Υπουργείο Παιδείας, και μάλιστα μερικοί είναι και ομογενείς, σύμβουλοι των Υπουργείων ομογενείς. Δηλαδή, πανεπιστημιακοί Έλληνες από άλλες χώρες, Αυστραλία, Καναδά κτλ., με μεγάλη γνώση και ευαισθησία πάνω στα θέματα των αλλόγλωσσων μαθητών, των μειονοτήτων, των μεταναστών κλπ. Μάλιστα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δεν νομίζω ότι ασχολείται. Διαδραμάτισε κανένα ρόλο. Νομίζω όχι. 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 Από όσο ξέρω. Μπορεί και να μην το ξέρω, αλλά. Αναφερθήκατε στην αρχή για κάποια βιβλία που ήδη έχετε ξεκινήσει. Να μας πείτε ποια είναι αυτά τα βιβλία. Βεβαίως. Τα βιβλία που φτιάχνουμε αφορούν το ελληνόφωνο μέρος του προγράμματος, όπως σας είπα, και θα αντικαταστήσουν τα παλιά βιβλία του ΟΕΔ, ιστορίας, γεωγραφίας, μελέτης περιβάλλοντος και κοινωνικής και, όπως τη λέμε, κοινωνική και πολιτική αγωγή. Θα είναι και δηλαδή, επίσης της γλώσσας. Τα πρωτεύοντα, ναι, είναι τα βιβλία της γλώσσας. Θα είναι δηλαδή ειδικότερα βιβλία και δεν θα είναι τα θα βιβλία. Θα είναι βιβλία γραμμένα. Καταρχήν, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το ίδιο, δεν αλλάζουν τον αναλυτικό. Ναι, οι γνώσεις δηλαδή που το παιδί πρέπει να μάθει είναι οι ίδιες που θα μαθαίνουν, ναι, τα παιδιά και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Ο στόχος των καινούριων βιβλίων είναι να μπορούν τα παιδιά να τελειώσουν την έκτη του δημοτικού έχοντας γνώσεις επαρκείς για να συνεχίσουν και να πετύχουν στο γυμνάσιο, όπως γίνεται παντού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως, το θεμέλιο είναι τα βιβλία της γλώσσας, γιατί άμα δεν ξέρουν γλώσσα, πώς θα μάθουν γεωγραφία, έτσι δεν είναι. Και τα βιβλία τόσο της γλώσσας όσο και των άλλων μαθημάτων στηρίζονται στη μέθοδο με την οποία μαθαίνει κανείς άλλες γλώσσες. Ή μαθαίνει λογοτεχνία. Σκεφτείτε ένα παιδάκι Χριστιανόπουλο το οποίο μαθαίνει αγγλικά. Λοιπόν, μαθαίνει πρώτα τι είναι το μολύβι, το τραπέζι, είμαι, είσαι, πώς με λένε, και μετά διαβάζει ένα παραμύθι στα αγγλικά. Ναι, δηλαδή σε γενικές αρχές για να μάθει, παιδαγωγική μέθοδος, για να μάθει μια γλώσσα ένας αλλόγλωσσος μαθητής ή άνθρωπος. Αυτή είναι η βασική καινοτομία, ναι, των βιβλίων. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν μπορούσε όμως να εκφέρει απόψεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το Παιδαγωγικό υποχρεωτικά θα εκφέρει άποψη στο τέλος, δεδομένου ότι αυτό το πρόγραμμα μας έχει αναθέσει το Υπουργείο να ετοιμάσουμε τα καινούργια βιβλία, να τα εφαρμόσουμε πειραματικά στα μειονοτικά σχολεία. Αυτό το κάνουμε ήδη, γι' αυτό γυρνάμε, όπως είδατε, και στα σχολεία, σχολείο το σχολείο, σε όλα τα βουνά της Ροδόπης. Εκεί μαζί με δασκάλους εθελοντές που τα εφαρμόζουν στην τάξη, με αρκετά μεγάλη συχνότητα, συνεργάτες του προγράμματος περνάνε και ρωτάνε: λοιπόν, κύριε συνάδελφε, πώς πάει το καινούριο βιβλίο? Βρίσκεται δυσκολία? Ναι, στη σελίδα 8. Καθόμαστε με τον συνάδελφο. Πού τη βρήκατε τη δυσκολία? Τι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά? Τι θα είχατε να προτείνετε να αλλάξει, να γίνει αλλιώς μέσα στο βιβλίο το καινούριο? Τι νομίζετε ότι δεν είναι? Και ξέρετε πόσο μας έχουν βοηθήσει οι δάσκαλοι και πόσα πράγματα είδαμε ότι πρέπει να αλλάξουν, που δεν θα τα βλέπαμε ποτέ ως σοφοί που κάθονται στην γραφείο και γράφουν τα βιβλία. Τα είδαμε στην πράξη, τα είδαμε σχολείο το σχολείο. Αυτό εννοούσα όταν αναφέρθηκα σε μια εξοικείωση. Όταν λοιπόν με τον τελειώσει εδώ αυτή η διαδικασία, θα κάνουμε όλες τις διορθώσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των βιβλίων στην πράξη. Αυτά τα διορθωμένα πια τελικά βιβλία θα υποβληθούν στον Υπουργό Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μάλιστα. Εμείς φεύγουμε από τη μέση πια. Χθες σε κάποια συζήτηση ένας συνάδελφος μου είπε ότι η εικονογράφηση, κατά την προσωπική του βέβαια άποψη, κρίνεται ατυχής. Διότι δείχνει μια υποβαθμισμένη περιοχή εδώ στην Θράκη, ενώ η Θράκη, όπως και κάθε περιοχή της χώρας μας,
Έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Βεβαίως. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καθόλου το αστικό στοιχείο, το στοιχείο ναι. ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην πόλη, ναι. μέσα στην εικονογράφηση. Να... Και άλλα τέτοια πράγματα, τα ναι. οποία όμως λέτε εσείς ότι είναι στις προθέσεις σας, αφού δεχθείτε προτάσεις και εισηγήσεις, να τα διορθώσετε. Βεβαίως. Φυσικά δεν θα διορθώσουμε όλα όσα λένε όλοι οι άνθρωποι. Ναι, όχι, θα δεν φιλτράρουμε δεν την πληροφορία. Ναι, θα... Αυτό που μου είπατε τώρα, παραδείγματος χάρη, καταρχήν θα το μελετήσουμε. Δηλαδή, ό,τι κριτική μας κάνουν οι δάσκαλοι, την παίρνουμε πρώτα-πρώτα πολύ στα σοβαρά. Και λέμε να δούμε πού και πώς έχουν δίκιο. Να το δούμε. Εκτός από μερικά που είναι ολοφάνερα, έχουν δίκιο και τα σημειώνουμε αμέσως. Να πάμε λίγο πάλι στο Υπουργείο. Α. Το επιτελείο το δικό σας. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται μαζί σας. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο. Ναι. Και αποτελείται από παιδαγωγούς, από ανθρώπους. Να σας πω αμέσως. Αποτελείται καταρχήν από επιστήμονες σε όλους τους κλάδους περίπου των κοινωνικών επιστημών. Έχουμε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, περίπου όλους τους ανθρωπολόγους, όλους τους κλάδους των κοινωνικών επιστημών. Και δασκάλους έχουμε και είναι και το πολυτιμότερο κομμάτι για την πράξη των συνεργατών μας, γιατί είναι δάσκαλοι επιμορφωμένοι και με εμπειρία. Έχουν επιμορφωθεί στην Ελλάδα και άλλες χώρες και έχουν εμπειρία διδασκαλίας σε παιδιά αλόγλωσσα, παιδιά μεταναστών και παιδιά μειονοτήτων. Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή και δάσκαλοι και πανεπιστημιακοί. Ερχόμαστε τώρα στον χώρο της Θράκης. Εδώ πηγαίνετε και στους τρεις νομούς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Πηγαίνετε και στον Έβρο, όπου τα μειονοτικά σχολεία είναι λίγα. Είναι λίγα. Και ειδικότερα στην περιοχή του Διδημοτήχου. Εκεί έχουμε κάποια σχολεία, τα ναι, περισσότερα βέβαια. Από τα οποία είναι μαθητές Αθηγάνων. Ναι, αυτά δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία, γιατί μολονότητα παιδάκια είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος. Υπάρχουν παράλληλα άλλα τρία προγράμματα σαν το δικό μας. Το ένα αφορά τα παιδιά των Τζιγκάνων και την εκπαίδευσή τους και μια αντίστοιχη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να δει πώς η εκπαίδευση των παιδιών των Τζιγκάνων θα αναβαθμιστεί. Ένα άλλο αφορά τα παιδιά των παλινοστούν, των μεταναστών πρόσφατων και προσφύγων. Και ένα τρίτο τα παιδιά των ομογενών που δεν είναι στην Ελλάδα, είναι ναι, σε άλλες χώρες. Εγώ ήθελα... Άρα τα παιδιά των Τζιγκάνων ανήκουν στο πρόγραμμα ναι. και το Δημότυχο που μου είπατε. Αυτά τα σχολεία είναι στη δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του οποίου ο υπεύθυνος καθηγητής παιδαγωγικής κύριος Θανάσης Γκότοβος και πολλοί συνεργάτες του ασχολείται με το πρόβλημα, το πολύ δύσκολο επίσης. Μάλιστα, ήταν μια ενότητα στην οποία εγώ ήδη θα έκανα κάποια αναφορά, έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Το πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος δεν είναι φροντιστήρια, δεν, είναι ναι, άλλο ξέρω, πράγμα. Ξέρω είναι, τι ναι, είναι, ναι. δεν θέλω να μπούμε αναλυτικά. Έτσι δεν γίνονται επικαλύψεις κάπου δεν επέρχεται μια σύγχυση ή παράλληλα πάνε. Και το ένα πρόγραμμα μπορεί σύγχυση. Να είναι συμπληρωματικό του άλλου. Αυτά, ότι περισσότερες ώρες διδασκαλίας δώσει κανείς σε αδικημένες κοινωνικές ομάδες από το μεριά της μόρφωσης, καλό κάνει. Σύγχυση μπορεί να προκύψει αν έχουμε δύο παιδαγωγικές, δύο μεθόδους προς τους ίδιους δασκάλους και αυτοί τα πάνε στα παιδάκια. Δηλαδή τα παιδάκια δεν μπορεί να είναι δέκτες δύο, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή που είναι μεταβατική είναι δύο. Μιας παραδοσιακής που είναι αυτή που ξέρουν όλοι οι δάσκαλοι, όπως ξέρετε, και μιας καινούργιας που φέρνουμε εμείς, που προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους πώς διδάσκουν αλόγλωσσα παιδιά. Επομένως, η σύγχυση λίγο πολύ είναι δεδομένη. Θα εξετάσουμε, θα συζητήσουμε καλύτερα. Ανακαλείτε το, θα εξετάσουμε. Θα συζητήσουμε άλλο ένα θέμα πριν κάνουμε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μπούμε ειδικότερα στο δεύτερο μέρος, να έχουν υπόψη τους και οι τηλεθεατές, θα μπούμε στον ρόλο που διαδραματίζει ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός ασκώντας αυτό το πρόγραμμα, αφού προηγουμένως όμως αναφερθούμε λίγο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα στο τμήμα
το παιδαγωγικό, το οποίο έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Εσείς ήδη αντιληφθήκατε πού πηγαίνει η συζήτηση. Υπήρξε μία αντίδραση από το Πανεπιστήμιο αυτό, από το συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή, θεώρησαν ότι παραγωνίζονται οι συνάδελφοί σας, δεδομένου ότι διακονούν την επιστήμη της αγωγής στην Θράκη, και έρχεται ένα πρόσωπο, η κυρία Φραγκουδάκη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί προσωπική αιχμή, έτσι εσείς είστε λειτουργός της εκπαίδευσης και έχετε αναλάβει έναν ρόλο τον οποίο τον κάνετε με περισσή ζεστασιά. Διαμαρτύρονται λοιπόν οι συνάδελφοί σας και λένε ότι μας αγνόησε το Υπουργείο Παιδείας, ενώ εμείς είχαμε τις προϋποθέσεις κλπ. Τις προϋποθέσεις και την παιδαγωγική γνώση, βεβαίως, όπως και κάθε παιδαγωγικό τμήμα σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Αυτό που δεν είναι σωστό είναι ότι η εντοπιότητα δεν κάνει καλά και σώνει την ειδίκευση. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, στο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδίως στο παιδαγωγικό τμήμα, αλλά και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο Θράκης, με μια ρεζέρα, μπορεί να κάνω λάθος, για όλο το Πανεπιστήμιο που είναι και πολύ μεγάλο, στο παιδαγωγικό τμήμα πάντως δεν υπάρχει, υπήρχε ο κύριος Θανάσης Βακαλιός, ο οποίος είναι ομότιμος τώρα και συνταξιοδοτημένος καθηγητής Πανεπιστημίου. Κανείς απολύτως που να έχει είτε σπουδάσει, στο βιογραφικό του δηλαδή, είτε μελετήσει ή γράψει για τα ζητήματα που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση. Ούτε άμεσα την ίδια τη μειονοτική εκπαίδευση εδώ στη Θράκη δεν την αντιμετώπισε ποτέ ως πρόβλημα το Πανεπιστήμιο Θράκης. Ούτε όμως και διάφορα ζητήματα που άπτονται, που φτιάχνουν την ειδικότητα. Την κοινωνική ανισότητα και την επίπτωσή της στους ορεινούς, ξέρω εγώ, τα παιδιά των αγροτών απομονωμένων περιοχών. Την αλλογλωσία των παιδιών και το πώς. Δηλαδή δεν υπήρχε η ειδίκευση των ανθρώπων. Σε ό,τι με αφορά, ενώ δεν είναι και πολύ σωστό να λέει κανείς είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, βεβαίως δεν είμαι το καταλληλότερο στην Ελλάδα, θα μπορούσα να έχουν βάλει άλλον στη θέση μου, αλλά όχι άλλον από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Δεν ξέρω να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Εγώ προσωπικά, και όχι μόνο εγώ γιατί με διάλεξαν. Με διάλεξαν γιατί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου τυχαίνει να εργάζομαι, μία ομάδα συνεργατών, μεγάλη, επιστημόνων και δασκάλων, είχε δουλέψει με ευρωπαϊκά προγράμματα επί μια δεκαετία στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης αλλόγλωσσων μεταναστών, παιδιών μεταναστών και προσφύγων, ένταξη στο σχολείο και παιδιών από καινούργιες ομάδες όπως είναι τα μεταναστόπουλα, επιμορφώνοντας δασκάλους για καιρό, 7 χρόνια, που δουλεύουν σε σχολεία της Αττικής που έχουν εσωτερικούς μετανάστες, παιδάκια της μειονότητας από τη Θράκη, πολλά της Ξάνθης και πολλά της Ροδόπης, δηλαδή μουσουλμανάκια, τουρκόφωνα από εδώ, που έχουν μεταναστεύσει οι γονείς τους και είναι μάλιστα και τα παιδάκια των πιο χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και των πιο φτωχών οικογενειών, που έχει επομένως, πέρα από την αλλογλωσία, πέρα από τη δυσκολία ένταξης στο σχολείο, μια ακόμα δυσκολία, κοινωνική, πιο μεγάλη, να ενταχθούν. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την πείρα σωρευμένη, όχι σε έναν άνθρωπο, αλλά σε μια ομάδα επιστημόνων. Αυτό θεωρήθηκε η κατάλληλη ομάδα και μας ανατέθηκε αυτό το πρόγραμμα. Και αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο Θράκης δεν είχε στο παιδαγωγικό του τμήμα την ίδια περίοδο, μπορεί να αποκτήσει, μπορεί να αρχίσει να μελετάει τα ζητήματα της μειονότητας. Δεν είχε ειδικούς στους οποίους με τα βιογραφικά τους, με τη δουλειά τους, να πει το Υπουργείο, α, μάλιστα, να το αναθέσω σε αυτούς. Αν υπήρχαν, θα τους το ανέθετε. Επειδή ακριβώς είναι και στη Θράκη το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, επομένως, μιλάμε για μια ευθυξία που δεν έχει σοβαρό υπόβαθρο. Η ευθυξία έχει πάντα σοβαρό υπόβαθρο. Αυτό που σας είπα είναι θέμα ειδικότητας. Ναι. Αυτό εννοώ. Από όσο γνωρίζω, τα μέλη του παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης δεν έχουν, δημόσια τουλάχιστον, δεν ξέρω αν κάποιος μελετάει και δεν το ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά δημόσια στα βιογραφικά τους, στην εργασία τους, στη δημοσιευμένη, και δεν έχουν καμιά σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση ή με τα ζητήματα ανισοτήτων
Μάλιστα, είναι τελειωμένο. Ειδικών ομάδων. Είναι τελειωμένο το θέμα, αλλά επειδή υπήρξε μια τριβή, έπρεπε οπωσδήποτε να το συζητήσω εδώ. Ξέρετε, εγώ την τριβή την έλυσα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πήγα και είδα το Βρετανικό Συμβούλιο. Γιατί υπήρχε μάλιστα τη συγκλή του ένα γράμμα διαμαρτυρίας για αυτό το πρόγραμμα, ότι αδικείται το Πανεπιστήμιο Θράκης, επειδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών του παίρνει, ας πούμε, τη δική του τη δουλειά, λόγω εντοπιότητας θεωρούσε ότι είναι αρμοδιότερο. Είδα λοιπόν μαζί με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Θάλια Δραγώνα, που είναι και αναπληρώτρια υπεύθυνη αυτού του προγράμματος, είδαμε παρέα τον Μπρίτανη και τους δύο Αντιμπριτάνης, τους τωρινούς του Πανεπιστημίου Θράκης. Κουβεντιάσανε μαζί τους αφενός για αυτή τη δυσκολία και γιατί μας ανέθεσε το παρελθόν. Κατάλαβαν και συμφώνησαν και κουβεντιάσαμε και για τη σημασία του προγράμματος και όπως πάντα με πανεπιστημιακού συμβαίνει, το Βρετανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και ότι η εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας είναι ένας στόχος αγαθός και καλός τόσο για την Ελλάδα ολόκληρη, όσο για ολόκληρη τη θρακική κοινωνία και για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους. Έχει αρθεί επομένως κάθε παρεξήγηση. Νομίζω ναι. Ναι, βέβαια τα γραπτά μένουν. Αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές όλης της Θράκης. Παρακολουθείτε μια συζήτηση με την κυρία Άννα Φραγκουδάκη, κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία έχει και την ευθύνη ενός ειδικού προγράμματος στην Θράκη, το οποίο είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων. Μια μικρή διακοπή διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτά θα επανέλθουμε. Αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με καλεσμένη την κυρία Άννα Φραγκουδάκη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Φραγκουδάκη, για όσους τώρα έχουν συντονιστεί με την δική μας συχνότητα, έχει την ευθύνη ενός ειδικού προγράμματος στον χώρο της Θράκης. Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων είναι ο τίτλος αυτού του προγράμματος. Κυρία Φραγκουδάκη, μιλήσαμε για συνεργάτες που είναι στον χώρο της Αθήνας, πανεπιστήμια, παιδαγωγικά Ινστιτούτα κλπ. Θέλω να μου πείτε εδώ στην Θράκη ποιοι είναι αυτοί που συνεργάζονται με εσάς ώστε να έχει αποτελέσματα να ευοδοθεί το πρόγραμμα. Καταρχήν να σας πω ότι οι συνεργάτες του προγράμματος είναι πανεπιστημιακοί από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μάλιστα. Από όλα αυτά. Να σας πω τα ονόματα τώρα, είναι ένας μεγάλος κατάλογος. Όχι, δεν θα πούμε τα ονόματα. Επομένως συμμετέχουν πρόσωπα και από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, από το δικό μας Πανεπιστήμιο. Εκεί έχουμε εμείς οι Θρακιώτες στην ευαισθησία και πρέπει να το τονίσουμε. Προηγουμένως λέγαμε γιατί το Πανεπιστήμιο δεν ανατέθηκε το πρόγραμμα σε κάποιο μέλος του Πανεπιστημίου Θράκης, αυτό λέγαμε. Ναι. Αλλά ότι εργάζονται μέλη του Δημοκρίτιου, βεβαίως. Υπάρχουν. Βεβαίως. Τώρα να σταθούμε λίγο στους συνεργάτες, τους εκπαιδευτικούς. Εδώ ποιοι είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν μαζί σας ώστε να έχει επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι μέρος του προγράμματος. Δηλαδή το πρόγραμμα, ξέρετε, για να είναι και ξεκάθαρο για τους τηλεθεατές, το πρόγραμμα αυτό είχε έναν αρχικό στόχο ερευνητικό, δηλαδή να εντοπίσει ποια είναι τα προβλήματα που οδηγούν στο να πηγαίνουν 6 χρόνια στο δημοτικό σχολείο τα παιδιά της μειονότητας και να μην μαθαίνουν ελληνικά και βεβαίως και όλα τα άλλα μαθήματα στα ελληνικά. Όταν το πισό πρόγραμμα είναι τόσο αποτυχημένο, ξέρετε, δεν μπορεί και το υπόλοιπο να πηγαίνει καλά. Με δύο λόγια, τα παιδιά της μειονότητας τελειώνουν το δημοτικό περίπου αγράμματα γενικώς. Να εντοπίσουμε λοιπόν τα αίτια. Το δεύτερο είναι να φτιάξουμε καινούρια σχολικά βιβλία προσαρμοσμένα στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν μιλάνε ελληνικά, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα τα ελληνικά. Και το τρίτο, να επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς τόσο στη χρήση των καινούριων βιβλίων όσο και σε παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές καινούριες που έχουν αλλού στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες καλά αποτελέσματα στο να ανεβάζουν το εκπαιδευτικό επίπεδο παιδιών από κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν επιλεγεί, όχι όλα τα σχολεία, έχουν επιλεγεί... Όλα τα σχολεία. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα τα μειονοτικά σχολεία. Όλα τα μειονοτικά. Η επιμόρφωση είναι δύο ειδών. Υπάρχει όμως αυτή η αντίληψη ότι έχετε επιλέξει συγκεκριμένα σχολεία. Όχι, δεν έχουμε επιλέξει, να σας πω πώς είναι. Καταρχήν, τα βιβλία και
Η επιμόρφωση είναι γενική και απευθύνεται σε όλους τους δασκάλους. Αυτό, επιμόρφωση γενική σε όλους τους δασκάλους, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μερικές φορές το χρόνο. Με τα σεμινάρια, με τις διάφορες ημερίδες που κάνουμε. Σε μέρες και ώρες που οι δάσκαλοι εργάζονται κανονικά, δηλαδή Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε και το Φεβρουάριο να μας δώσουν οι νομαρχιακές αρχές την άδεια να κλείσει μια μέρα το σχολείο στη Θράκη και μια στην Κομωτινή, να κάνουμε άλλη μια γενική επιμόρφωση και να έχουμε τρεις μες τη χρονιά, μία το Σεπτέμβριο, μία το Φεβρουάριο και μία τον Ιούνιο. Αυτή απευθύνεται σε όλους τους δασκάλους όλων των μειονοτικών σχολείων και είναι υποχρεωτική, με την έννοια ότι οι δάσκαλοι, αντί να πάνε στο σχολείο τους, καλούνται από τους προϊσταμένους να έρθουν στην επιμόρφωση. Όταν η επιμόρφωση γίνεται σε ώρες ελεύθερες, εκτός των υποχρεώσεων των δασκάλων, Παρασκευές και Σάββατα και Κυριακές καμιά φορά, δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι είναι υποχρεωμένοι οι δάσκαλοι να έρθουν. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Άρα καλούμε εθελοντές. Επομένως, έχουμε δύο ειδών επιμορφώσεις, μία γενική που γίνεται σε όλους και μία σε βάθος την ονομάζουμε εμείς, η πιλωτική την ονομάζουμε, που γίνεται περίπου συστηματικά, δηλαδή κάθε 15 μέρες και στις δύο μεγάλες πόλεις συγκεντρώνουμε τους εκπαιδευτικούς από τα χωριά και από τον ομό Ροδόπης, Εύρου, και κάνουμε εκπαίδευση σε βάθος σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που έρχονται με τη θέλησή τους, παίρνουν και ένα επιμίσθιο με την ώρα για την συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα. Και ξέρετε, εκτός από το γεγονός ότι αυτοί οι δάσκαλοι βέβαια πηγαίνουν καλύτερα από όλους τους άλλους ήδη με τα καινούργια βιβλία και είναι ευχαριστημένοι, και οι γονείς ξαφνικά είναι ευγνώμονες σε διάφορα χωριά απομακρυσμένα, τα παιδάκια μαθαίνουν γράμματα, δηλαδή πολλά καλά πράγματα, και αναπτερώνεται και το ηθικό των εκπαιδευτικών. Εκτός από αυτό, ο μακρόχρονος στόχος μας είναι ότι ελπίζουμε αυτοί οι εκπαιδευτικοί να γίνουν επιμορφωτές. Δηλαδή αύριο να αφήσουμε μια μαγιά εκπαιδευτικών που τους καινούριους που έρχονται σε αυτό το δύσκολο τόπο στα μειονοτικά σχολεία να τους προετοιμάζει και να το κάνουν αυτό οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι δηλαδή. Κάποια αρνητικά σχόλια που γίνονται έξω, γιατί εσείς βέβαια πάτε μέσα στα σχολεία, θα λέγαμε ότι έχετε μία σε εισαγωγικά υπηρεσιακή συζήτηση με τους συναδέλφους. Θα την έλεγα πιο πολύ. Έστω, ναι. Συναδελφική. Έξω βέβαια στην κοινωνία λέγονται διάφορα πράγματα. Φερρυππίν, άκουσα πως στο πρώτο μειονοτικό σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκαν κάποια επεισόδια σε μία επίσκεψη δική σας. Ναι. Δεν δέχτηκαν τα βιβλία, δεν ξέρω πώς έγινε. Όχι, υπάρχει... Τώρα ο όρος επεισόδια είναι λίγο υπερβολικός. Είναι λίγο βαρύς ο όρος αυτός. Ναι. Είναι λίγο βαρύς για το τι συνέβη. Συνέβη τίποτα απολύτως. Υπήρξε μια αντιμετώπιση, όχι ενδεδειγμένη. Ένας οργισμένος διάλογος, κομψός και καθώς πρέπει. Οργισμένος, ναι, κομψός δε. Ναι, θέλω να πω. Ναι. Είπαμε σας παρακαλώ, θέλω να πω τέτοια πράγματα. Δεν, όχι, δεν. Ναι. Ας τα αφήσουμε τώρα αντίθεση, το συγκεκριμένο επεισόδιο. Όχι, η αντίθεση, όχι, θέλω. Η αδιαφωνία, ναι. Αυτό. Το ναι. Πού υπάρχουν οι διαφωνίες, έτσι, ακριβώς, οι ενστάσεις δασκάλων. Ναι, εκεί να σταθούμε, οι θέλω. Οι περισσότερες μέχρι τώρα. Ξέρετε, μία-μία προσπαθούμε, έτσι έγινε και αυτό στην Ξάνθη. Πήγα εγώ στο πρώτο σχολείο. Πήγα εγώ προσωπικά να καταλάβω τι συμβαίνει. Ήταν ένα ερωτηματολόγιο που οι δάσκαλοι δεν ήθελαν να συμπληρώσουν, που αφορούσε τα παιδιά. Λοιπόν, να καταλάβω καταρχήν γιατί έχουν. Το πρώτο μας ρεφλέξ είναι αυτό, ξέρετε. Να καταλάβουμε σε τι διαφωνούν. Πρώτα, τι ακριβώς, γιατί, ποιο είναι το αίτιο, και μετά. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο. Δεν έχουμε εκ των προτέρων μια θέση ότι εμείς ξέρουμε το σωστό και οι δάσκαλοι των μειονοτικών σχολείων δεν το ξέρουν. Γιατί σεβόμαστε τη μεγάλη πείρα και τη μεγάλη σοφία της πράξης. Και σας βεβαιώνω ότι αυτό αποδεικνύεται σωστό. Με μερικές παρανοήσεις. Τα ζητήματα της αγωγής δεν είναι μόνο διάστατα, βέβαια. Είναι πήγα δύσκολα. Λοιπόν στο σχολείο να καταλάβω πρώτα-πρώτα γιατί δεν θέλουν. Πρώτα να καταλάβουμε. Τώρα, μετά από τόσο καιρό, έχω να σας αφηγηθώ, που είναι και περιττό νομίζω, πολλές μικρές ιστορίες με διαφωνίες. Με πολύ έντονες διαφωνίες. «Μα αυτό το πρόγραμμα θα καταστρέψει τη Θράκη», είπε κάποιος. «Είναι επικίνδυνο», είπε ένας άλλος. Πού οφείλονταν τώρα όλα αυτά? Όταν κάτσαμε λίγο-λίγο να τα δούμε, οφείλονταν.
σε δύο πράγματα. Σε λυπή ενημέρωση, στο οποίο ίσως έχουμε και εμείς μια ευθύνη, αν και με τους δασκάλους κάναμε τον κόπο από την πρώτη μέρα. Μόλις άρχισε το πρόγραμμα, συναντήσαμε σε μικρές ομάδες των 10 800 δασκάλους. Όλους. Χριστιανούς και μουσουλμάνους. Βέβαια, ξαφνιάστηκαν οι άνθρωποι με αυτό το πρόγραμμα. Όλα είναι καινούρια. Οι φάτσες είναι καινούριες, αυτά που τους λέμε είναι καινούρια, διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει, ώσπου να το εξηγήσουμε και εμείς πιστικά πέρασε κάποιος καιρός. Τα βιβλία που φτιάχνουμε είναι επίσης περίεργα και καινούρια, έχουν πολλές εικόνες, έχουν λίγο κείμενο, είναι σε φυλάδια, σε τεύχη, δεν είναι ένα βιβλίο. Το κάθε βιβλίο αποτελείται από πολλά τεύχη, όλα αυτά ήταν καινούρια. Όλοι οι δάσκαλοι, ξέρετε, και όχι μόνο εδώ, όλοι οι δάσκαλοι όταν τους πηγαίνει κάτι καινούριο, το πρώτο πράγμα κουμπώνονται. Και λέει, α, δεν ξέρω τι είναι αυτά, κάτσε να δούμε. Το ξέρετε αυτό. Είναι, ναι, είναι το γεγονός ότι είναι πρωτοποριακό ένα είδος και μετά, για να μην φαίνεται σαν να παρακάμπτω και τα δύσκολα θέματα, εδώ στη Θράκη υπάρχει πολύ έντονη, ας πούμε, πολιτική διάσταση όλων των προβλημάτων και ένας φόβος που διακατέχει όλους τους κατοίκους αυτού του τόπου ότι τους απειλούν μεγάλοι κίνδυνοι. Άρα είναι πολύ πιο ευαίσθητοι. Κάθε τι που δεν τους φαίνεται σωστό, ενώ στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο θα λέγανε διαφωνώ, εδώ τρομάζουν τόσο πολύ και λένε προς Θεού καταστρεφόμαστε. Καταλάβατε, υπάρχει μια... Μάλιστα. Αλλά νομίζω έχω έτσι, αυτή τη έχω στιγμή έτσι πλήρη συνέστηση αυτών που λίγους λέγεται, γιατί τα ζούμε καθημερινά. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή θα βρείτε λίγους δασκάλους που θα έλεγαν ότι έχουν σοβαρή διαφωνία και αυτό θα ήταν πιστικό. Εκτός και αν υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι που έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες τόσο ακραίες πολιτικές απόψεις, άσχετα σε ποια μεριά είναι αυτές οι ακραίες. Ναι, δεν έχει σημασία. Που ναι, διαφωνούν πια γι' αυτό. Αλλά εκεί δεν μας νοιάζει, έτσι δεν. Ακραίοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, ενδεχομένως υπάρχουν και στους δασκάλους. Τι να σας πω, αυτό δεν το έχω συναντήσει εγώ από κοντά. Να δούμε λίγο τα βιβλία. Τα βιβλία ξεκινάνε από την Τρίτη, Τετάρτη. Όχι. Τα βιβλία της γλώσσας ξεκινάνε και εκεί από την πρώτη. Το πρώτο φυλάδιο είναι αυτή τη στιγμή στα πιλωτικά σχολεία, λέγεται Πατημασιές, που αφήνει ένας σκύλος που σε μια κουβαμπογιά, τέλος πάντων, και μια μικρή ιστορία λίγο αστεία. Ξεκινάει από την πρώτη τάξη. Από την πρώτη, και είναι ένα βιβλίο για κυρίως εκμάθηση προφορικά λέξεων και προτάσεων, με την εικόνα να τη χρησιμοποιεί ο δάσκαλος και με μια πρώτη εξοικείωση με τη γραφή, χωρίς να μαθαίνουν να γράφουν ακόμα. Μάλιστα, είναι το πρώτο δίμηνο της πρώτης τάξης. Άκουσα για δύο βιβλία, το ένα που πάει για Τρίτη, Τετάρτη και το άλλο Πέμπτη. Αυτά και αυτή είναι τα βιβλία ιστορίας, γεωγραφίας, περιβάλλοντος και πολιτικής αγωγής. Μάλιστα. Με τα βιβλία αυτά είναι δυνατό έτσι όλα αυτά τα πράγματα που είπατε, ιστορία και τα λοιπά και τα λοιπά, γεωγραφία. Άμα τα δείτε όταν θα έχουν τελειώσει, και αυτά θα τελειώσουν σχετικά σύντομα. Δηλαδή Ιανουάριο με Φεβρουάριο θα είναι όλα έτοιμα. Έχουν ενιαία ύλη. Θα διαπιστώσετε. Δηλαδή. Όχι, ναι. Αυτό είναι μια παιδαγωγική μέθοδος. Στην Ευρώπη είναι παντού στα σχολεία πια τα δημοτικά. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο ιστορίας, ένα βιβλίο γεωγραφίας, αλλά υπάρχει ένα βιβλίο που αναμειγνύει την ιστορία, τη γεωγραφία και το περιβάλλον. Ναι, ενιαία διδασκαλία. Ναι. Αυτά τα βιβλία έχουν την ύλη των επιμέρους μαθημάτων και ούτως ή άλλως θα υπάρχει ένα που θα είναι κυρίως ιστορία. Ένα που θα είναι κυρίως γεωγραφία παρά το ανακάτωμα. Αυτό το πρώτο είναι κυρίως μελέτη περιβάλλοντος. Μάλιστα. Στη συνέχεια βλέπετε ότι θα γίνει διόρθωση αυτών των βιβλίων και θα έρθουν ολοκληρωμένα. Αυτό το πράγμα πότε θα γίνει? Τα ολοκληρωμένα βιβλία αυτών των τεσσάρων μαθημάτων, ναι, θα έρθουν στα σχολεία γύρω στο Φεβρουάριο. Του ερχόμενου έτους. Ναι. Μάλιστα. Επομένως πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Επειδή μιλήσατε ξεκινώντας για έναν ορίζοντα μέχρι το 2000. Ναι. Μέχρι το 2000 θα συνεχίσει. Έτσι θα διευρύνεται το πρόγραμμα στα επόμενα χρόνια. Όχι, όχι. Τα βιβλία τελειώνουν. Μέχρι το 2000 τα βιβλία τα πειραματικά θα εφαρμόζονται και θα κάνουμε αυτό το διάλογο με τους δασκάλους και κυρίως θα συνεχίσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα συνεχίσουμε δηλαδή, όπως σας είπα, τις γενικές επιμορφώσεις που απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τις
σε βάθος, όπως τις λέμε, επιμορφώσεις, που απευθύνονται σε όσους εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην επιμόρφωση. Και οι οποίοι είναι αρκετοί. Μάλιστα. Είναι αρκετοί. Τώρα θέλω λίγο να σταθούμε στους παράγοντες που βρίσκονται στην Θράκη. Έτσι, είμαστε μια συγκροτημένη κοινωνία. Υπάρχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι, κοινότητες, υπάρχει νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, νομάρχης με το νομαρχιακό το συμβούλιο, το επιτελείο, υπάρχει η περιφέρεια, ειδικότερα στην Κομωτινή, όπου είναι η έδρα της. Με τους παράγοντες αυτούς της κάθε είδους εξουσίας έχετε συνεργασία? Έχουμε. Και όταν πρωτοάρχισε το πρόγραμμα «Έρθει στη Θράκη», με τον υπεύθυνο έργου, όπως λένε για αυτά τα μεγάλα προγράμματα των εθνικών κονδυλίων, των ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε έρθει με τον ειδικό γραμματέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, τον κύριο Δημήτρη Χαλκιώτη, και μία αντιπροσωπεία συνεργατών του προγράμματος, δηλαδή εμένα, την κυρία Δραγώνα, την κυρία Αλεξάνδρα Ανδρούσου, τον κύριο Κώστα Μάγο, που είναι και πρόσωπα που ξέρουν, όπως ακούει από τους τηλεθεατές σας και τυχαίνει να είναι δάσκαλος, ξέρει αυτά τα ονόματα. Ήρθαμε λοιπόν μαζί και κάναμε την επίσκεψη όλων των τοπικών αρχών, οι οποίοι μας αντιμετώπισαν μάλιστα ευγενέστατα, με μεγάλη προσδοκία από μας και με την υπόσχεση ότι θα κάνουν το παν για να μας βοηθήσουν. Αυτό έγινε και στην πράξη. Εξακολουθούμε να έχουμε, να πηγαίνουμε και να ενημερώνουμε τους τοπικούς άρχοντες και να τους ζητάμε συμβουλή και βοήθεια όποτε μπορεί να μας την παράσχουν, και μέχρι τώρα όλοι ανεξαιρέτως μας την έχουν δώσει πολύ γενναιόδωρα. Όλοι είναι υπέρ αυτού του προγράμματος. Μάλιστα. Κυρία Φραγκουδάκη, αυτή την συζήτηση που κάναμε την θεωρώ, επιτρέψιμο τον όρο, προκαταρκτική. Είπαμε ότι χάρη των τηλεθεατών, αλλά και ειδικότερα της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων, μια και είναι υπόθεση έτσι εξέχουσας σημασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρή για την περιοχή μας, θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση με άλλη σύνθεση. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ εδώ θέλω να τελειώσω εκφράζοντας τις βαθιές μου ευχαριστίες και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν κλείσουμε, το οποίο θεωρείται απαραίτητο να ακουστεί. Ναι, ήθελα να σας έλεγα ότι θα ήταν ενδιαφέρον, όπως το προτείνετε, με μια άλλη σύνθεση και ενδεχομένως και με διάλογο. Εννοείται να... διάλογο των τηλεθεατών. Ότι όχι, ναι. Δεν εννοώ των τηλεθεατών εγώ, ναι, αυτή τη στιγμή, εννοούσα στο τραπέζι. Ναι, θα φυσικά, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, φυσικά, αφού θα υπάρχει αυτό σύνθεση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ίσως σε μια άλλη εκπομπή θα ήταν και πιο ενδιαφέρον, ίσως και πιο χρήσιμο για τους τηλεθεατές, να τους περιγράφαμε αυτή την ιστορία των βιβλίων, δηλαδή πώς αυτό τα παράξενα, να τα δείχναμε κιόλας, τα καινούργια περίεργα βιβλία που είναι φυλάθια κτλ. Πώς από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 2000 καταρχήν πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και πώς εμείς επισκεπτόμαστε σχολείο το σχολείο όλα αυτά τα πολλά άπειρα μικρά σχολεία με μικρό αριθμό παιδιών, με λίγους δασκάλους απομονωμένους στα βουνά της Ροδόπης, και πώς συνεργαζόμαστε μαζί τους να κάνουμε την αλλαγή των βιβλίων. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μας δώσετε μερικά εντύπα και ο Γιώργος ο Δάφνης, που έχει... Ίσως να πάρουμε και παραδείγματα έχει, από διάφορα σχολεία. Έχει σε αυτά τα ζητήματα και ευαισθησία, αλλά και δυνατότητες μεγάλες. Θα κάνει μια υποδομή τέτοια πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και να συζητήσουμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε και για... έτσι, ικανοποίηση προσωπική, αλλά και ειδικότερα για το καλό των μουσουλμανοπαίδων, αλλά και της κοινωνίας της Θράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία, γιατί και εγώ πιστεύω ότι όταν μια πανέμορφη περιοχή σαν τη Θράκη έχει ένα μέρος των πολιτών της τόσο απομονωμένους από την υπόλοιπη κοινωνία και τη γλώσσα, αυτό βλάπτει όλη την κοινωνία.
Έτσι είναι. Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή, την οποία όπως γνωρίζετε μπορείτε να παρακολουθήσετε αύριο το μεσημέρι σε επανάληψη στις 3:30. Καλή σας νύχτα.